Διαβάζουμε από τη σελίδα 1039 προς Φιλιππισίους Β κεφάλαιο. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος ή σπλάχνα την να και εκτιρμή, κάμετε πλήρη την χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέγοντας σε αυτόν. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το δε αυτό φρόνημα, το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο νήτω και εν το Χριστό Ιησού, όσοι εν μορφή Θεού υπάρχουν. Δεν ενόμισε αρπαγίντο να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτου και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν, και εχάρισε εις αυτόν όνομα το υπερπάνω όνομα, δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού πανγόνιε πουρανίων και πηγίων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν την παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν την απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Έχω την αίσθηση ότι το μήνυμα της Καινής είναι ακόμη πιο ενισχυτικό από της Παλαιάς, γιατί έχει τίτλο «Όσο πιο πολύ σε χτυπάνε, τόσο πιο πολύ θα σε ευνοεί ο Θεός». Και το πρώτο ωραίο ήταν «Μη φοβού, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου». Αλλά και το δεύτερο, επίσης ωραίο, αν όχι ωραιότερο. «Όσο κι αν σε χτυπάνε, όσο περισσότερο σε χτυπάνε, τόσο περισσότερο θα σε ευνοεί ο Θεός». Για να δούμε. Λέει στην αρχή του Β' κεφαλαίου, εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ, πού να τη βρούμε την παρηγορία? Μήπως περιμένουμε ότι την παρηγορία θα τη βρούμε στα τηλέφωνα, προσδοκώντας από τους συνομιλητές μας να μας δώσουν δίκιο και να μας πούν ότι καλά τα λέμε? Αυτό δεν είναι παρηγορία εν Χριστώ. Μπορεί να είναι παρηγορία κατά άνθρωπο, αλλά τι να την κάνεις αυτή την παρηγορία? Μια παρηγορία που σε δικαιώνει παρανθρώπης, τι νόημα έχει? Μήπως ανοίγει η καρδιά σου έτσι? Μάλλον περισσότερο κλείνει. Όσο περισσότερο σε παρηγορούν οι άνθρωποι και αυτοδικαιώνεσαι, τόσο περισσότερο κλείνει η καρδιά και τόσο περισσότερο κλείνει και ο ουρανός. Ποια είναι η παρηγορία εν Χριστώ? Είναι αυτό που λέει η Γραφή. Εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, πικραμένος, πονεμένος και απογοητευμένος, μόνον η παρηγοριά του Θεού μπορεί να εφράνει την ψυχή σου. Σε άλλο σημείο λέει η Γραφή, αυτή είναι η παρηγορία μου εν τη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Δηλαδή, οι λόγοι των ανθρώπων, όσο καλές προθέσεις και να είχαν, δεν με βοήθησαν. Δεν με ζωοποίησαν. Ο λόγος σου με ζωοποίησε. Αλλού πάλι λέει. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί έχει σημασία να ξέρουμε πού ψάχνουμε να βρούμε την παρηγορία. Γιατί η παρηγορία αλλάζει την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Αλλά η παρηγορία του Θεού. Λέει η Γραφή, όσα προεγράφησαν, δια τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, για να έχετε ελπίδα, δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Όταν είσαι πονεμένος, πικραμένος, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, όταν δεν νιώθεις καλά, όταν αισθάνεσαι ότι είσαι τελειωμένος, εδώ μέσα κρύβεται η ένεση, την οποία αν την κάνεις θα επανέλθεις ξανά ως το πρώτερον. Υπάρχει μία ένεση για να ανακτήσεις δυνάμεις. Αυτή η ένεση είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η παρηγορία εν Χριστώ. Εάν λοιπόν υπάρχει παρηγορία εν Χριστώ ή εάν υπάρχει παραμυθία αγάπης,
παραμυθία αγάπης πού θα βρω? Όσο ψάχνω να τη βρω στους ανθρώπους, θα απογοητεύομαι. Μια, δύο, τρεις θα με καλύπτουν, μετά θα με απογοητεύουν. Και πού θα τη βρω την παρηγορία, την παραμυθία της αγάπης? Και λέει τώρα η ασματίζουσα νύμφη: καθώς η Μιλέα μεταξύ των δένδρων του δάσους, ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των νεανίσκων. Ούτως είναι ο αγαπητός μου μεταξύ των νεανίσκων. Επεθύμησα την σκιάν αυτού και κάθισα υπ' αυτήν. Υπάρχουν πολλές σκιές, ανθρώπινες σκιές, κοσμικές σκιές. Υπάρχουν πολλές σκιές, οι οποίες παρέχουν μία κάποια σκιά. Εγώ όμως, την ώρα της απελπισίας, του πόνου, της προσωπικής οδύνης, της αγωνίας, επεθύμησα να καθίσω κάτω από την δική του σκιά. Και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο καρπός αυτού ή το γλυκής εις τον ουρανίσκο μου. Δηλαδή, επεθύμησα τη σκιά του, πήγα να καταφύγω σε αυτόν και όχι σε αυτά που ο κόσμος προσφέρει, και αυτός μου δώσε λόγο στο στόμα. Μου μίλησε. Και επιπλέον, επειδή έκατσα κάτω από τη δική του σκιά, γιατί αυτή επεθύμησα μεταξύ των άλλων, με πήρε και με έφερε εις τον οίκον του ίνου, και η σημαία αυτού προς εμέ ή το αγάπη. Εάν υπάρχει λοιπόν της παραμυθίας αγάπη, για να υπάρχει παραμυθία αγάπης, μόνον αν καταφύγεις κάτω από τη δική του σκιά. Υπάρχουν πολλές σκιές, να ακούσω τραγούδια, να δω ταινίες, να πάω βόλτα με τους κοσμικούς γνωστούς μου, να πάω στο γήπεδο, να πάω σε δεξιώσεις, να ψάξω να βρω κανένα φίλο ή καμία φίλη, να κάνω καμία σχέση, γιατί όλοι αυτοί εδώ πέρα είναι πολύ σντούπ και φιλελεύθεροι. Υπάρχουνε. Ή να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνω καριέρα. Υπάρχουνε πολλές σκιές για να προσπαθήσει κάποιος να δώσει λύση στο πρόβλημά του ή να ανακουφίσει τον πόνο του. Εγώ, λέει, όμως αποφάσισα, γιατί έμαθα από τα παθήματά μου, γιατί η ασματίζουσα νύμφη είναι αυτή η οποία την έχει κατακαύσει το καύμα της ημέρας, του ηλίου. Έχει μάθει τι σημαίνει να κυκλοφορεί όχι κάτω από τη μία και μοναδική σκιά. Και επειδή το έχει καταλάβει, γιατί ξέρετε αδέρφια, δόξα να έχει ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να μαθαίνουμε και να διδασκόμαστε από τις πατάτες που κάνουμε, από τα λάθη μας. Και τουλάχιστον, αν δεν οδηγούμεθα υπό του Πνεύματος προς τη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον ας οδηγηθούμε μέσα από την αναγνώριση και από το μάθημα των παθημάτων μας. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή αυτή επιλέγει τη συγκεκριμένη σκιά, ο Θεός της μιλάει, τη φέρνει και την πηγαίνει στο δωμάτιο, έτσι, είναι η ώρα της συνέβρεσης, της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, άνθρωπος και Θεός ενώνονται, και τότε έρχεται ο Θεός και την διαβεβαιώνει για την αγάπη του, και μάλιστα αυτή η αγάπη είναι τόσο ξεκάθαρη που έχει χαρακτηριστικό σημαίας. Λέει σε άλλο σημείο, εάν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, εάν δηλαδή όλα αυτά που με απειλούν ή με φοβίζουν ή με τρομάζουν με κάνουν να αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, εάν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, τότε το Πνεύμα το Άγιον θα σηκώσει σημαία. Δηλαδή θα με διαβεβαιώσει ότι σ' αγαπώ και σε περιμένω, ό,τι και αν έχει γίνει. Μπορείς να πεις σε ευχαριστώ Θεέ μου. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Σε ευχαριστώ. Εδώ μόνο υπάρχει παραμυθία αγάπης. Αλλού πάλι λέει η Γραφή, η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη εν τις καρδίες ημών. Πώς? Δια του Πνεύματος. Δηλαδή, γόνατα, ταμείο, συμπροσευχές. Και εκεί ο άνθρωπος γεύεται την αγάπη του Θεού και τα ξεπερνάει όλα.
και αρχίζει σιγά σιγά να εκτιμάει και τις πληγές του. Γιατί ο Θεός πλέον τον διδάσκει μέσα από αυτές. Και τον διδάσκει μέσα από αυτές χωρίς να του μένει πλέον του ανθρώπου αίσθηση πικρίας, αλλά αίσθηση ευγνωμοσύνης. Κύριε, γιατί οι πληγές αυτές είναι κατόρθωμα δικό μου. Αυτό όμως το οποίο κάνεις εσύ μετά από αυτές τις πληγές είναι κατόρθωμα δικό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε, για αυτές τις πληγές, γιατί μου θυμίζουν πόσο ανόητος, υπερφύαλος και κενόδοξος είμαι και παρόλα αυτά εσύ εξακολουθείς να ασχολείσαι μαζί μου και να με περιμένεις και να ψάχνεις να με βρεις για να μου μιλήσεις. Λες και ότι δεν έχεις άλλον άνθρωπο να μιλήσεις. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ασχολείται με εμάς, τους αθλίους, τους αναξίους, με εμάς. Και ψάχνει να μας βρει για να μας μιλήσει, ένα περίεργο πράγμα. Δεν του φτάνουν οι Άγιοι. Δεν του φτάνουν οι προφήτες. Με τόσους και τόσους έχει συνομιλήσει και μάλιστα με τρόπο άμεσο και θαυμαστό. Είναι ανάγκη να μιλάει, να ψάχνει να βρει και εμένα και εσένα. Μα είναι πατέρας. Είναι ο πατέρας σου. Είναι ο πατέρας σου. Μπορεί να είσαι ορφανός ή ορφανή από πατέρα, αλλά έχεις πατέρα. Ποιον? Εκείνον που έπλασε τους πάντες και τα πάντα. Έχεις πατέρα. Μην το ξεχνάς. Εάν, λέει, υπάρχει κοινωνία πνεύματος, κοινωνία πνεύματος πού θα βρω? Κοινωνία πνεύματος θα βρω στα του πνεύματος. Στα του κόσμου δεν μπορώ να βρω κοινωνία πνεύματος. Στα του κόσμου θα βρω κοινωνία κόσμου. Στα του πνεύματος θα βρω κοινωνία πνεύματος. Δηλαδή, αν ασχοληθώ να διαβάσω ένα ψαλμό, παράδειγμα, σιγά σιγά θα αρχίσω να έχω κοινωνία πνεύματος. Άμα ακούω, ξέρω εγώ, το θυμάμαι ή το με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, θα έχω κοινωνία κόσμου. Εάν, ας το πούμε, βλέπω στα λόγια του Θεού για τον αγώνα του Αποστόλου Παύλου, δαμάζω και δουλαγωγώ το σώμα μου, μήπως και εις άλλους κηρύξας, εγώ καταστώ αδόκιμος, τότε θα έχω κοινωνία πνεύματος. Άμα πάω στον αγώνα, παίζει η Αγγλία-Ολλανδία, είναι επόμενον ότι δεν θα έχω κοινωνία πνεύματος, θα έχω κοινωνία κόσμου. Εμείς όμως, λέει ο Παύλος τώρα, εμείς δεν ελάβαμε, λέγει, το πνεύμα του κόσμου. Αλλά τι λάβαμε? Λάβαμε το πνεύμα το εκ του Θεού. Γιατί? Ένα μεγάλο γιατί. Ελάβαμε το πνεύμα του Θεού για να γνωρίσουμε την ώρα που πονάμε, που απογοητευόμαστε, που πικραινόμαστε, που στεναχωριόμαστε, για να γνωρίσουμε εκείνη την ώρα τα υπό του Θεού εις ημάς χαριστέντα. Όταν ο άνθρωπος έχει κοινωνία πνεύματος, έρχεται εμπειρικά σε επαφή, σε συνάντηση με τα υπό του Θεού χαριστέντα, και τότε εκεί οι πικρίες, οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες και οι στενοχώριες δεν βρίσκουν τόπο να σταθούν. Γι' αυτό και ο Παύλος άντεχε. Πώς είναι δυνατόν να αντέχει κάποιος ο οποίος ο ίδιος ομολογεί «έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη»? Είχε κοινωνία πνεύματος. Και είχε κοινωνία πνεύματος γιατί δεν πήγαινε σε άλλες σκιές να καθίσει, να τη βρει, που λένε οι νέοι, αλλά πήγαινε κάτω από τη σκιά του Κύριου και περίμενε εκεί. Και κάποια στιγμή ο Θεός ερχόταν και του μίλαγε. Και όταν του μίλαγε, τότε έπαιρνε βαθιές ανάσες, οξυγόνο, και σηκωνόταν και περπάταγε και συνέχιζε τον καλό αγώνα. Και ο Θεός πάλι του ξαναμίλαγε και τον ευόδωνε και τον χρησιμοποιούσε. Αλλά ο σκόλοπας εις τη σάρκα, σκόλοπας εις τη σάρκα, έτσι, για να είμαστε ισορροπημένοι. Εάν, λοιπόν, υπάρχει κοινωνία πνεύματος, εις σπλάχνα την άκη εκτιρμή. Πού θα βρω σπλάχνα την άκη εκτιρμούς? Ψάχνουμε πολλές φορές να βρούμε τα σπλάχνα και τους εκτιρμούς στους άλλους ή και στους αδερφούς μας. Όχι ότι δεν έχουν, αλλά δεν μπορούν να έχουν πάντοτε.
Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν μπορούν να τα έχουν όταν εμείς τα χρειαζόμαστε. Είναι ανθρώπινο, είναι λογικό. Υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος έχει σπλάγνα και εκτιρμούς κάθε φορά που θα πάμε εκεί. Πώς θα τα γευτούμε αυτά τα σπλάγνα και τους εκτιρμούς? Ένας είναι ο τρόπος, με τη μετάνοια. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, δηλαδή αναγνωρίζει και πονά για αυτά που έχει πει και για αυτά που έχει κάνει. Και τότε ξέρετε τι θα γίνει. Θα βρει εκείνον που ελείπησε, τον Χριστό, να τον περιμένει εκεί παραμένοντας πιστός. Δεν έφυγε ποτέ. Εγώ ή εσύ μπορεί να φύγαμε. Εκείνος δεν έφυγε ποτέ. Και έρχεται σε συνάντηση με εκείνον αμέσως. Πώς όμως? Δια της μετανοίας. Κατόπιν λέει, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτή αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Τα λέει τα παραπάνω για να καταλήξει το συγκεκριμένο. Είναι σαν να λέει, παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Δεν μπορείτε να φρονείτε το αυτό ο ένας με τον άλλον, θα λέει ο καθένας τα δικά του. Δεν μπορείτε να είσαστε ομόψυχοι και ομόφρονες, θα εκπέμπετε πάντοτε σε διαφορετική συχνότητα, εάν δεν σας παρηγορεί ο Χριστός κατευθείαν και εάν δεν έχετε κοινωνία με το Πνεύμα του Άγιον. Εάν δεν γεύεστε τις φλάχνα του Θεού εσείς προσωπικά. Εάν αυτά τα πράγματα δεν τα έχετε βίωμα, με κανέναν δεν θα μπορέσετε ποτέ να συνεννοηθείτε. Εάν όμως υπάρχει παρηγοριά εν Χριστώ, παραμυθία, αγάπη, κοινωνία, πνεύματος, τότε έχετε κάθε δυνατότητα, σας σωθεί αυτή η εμπειρία, να φρονείτε το αυτό. Αν έχετε αυτό το κοινό βίωμα, όσοι το έχετε, θα μπορείτε τουλάχιστον εσείς να συνεννοηθείτε μεταξύ σας και να λέτε ότι εγώ με αυτόν που είμαι τόσο διαφορετικός χαρακτήρας, μπορώ να επικοινωνώ με τα μάτια ένα περίεργο πράγμα. Το κοινό βίωμα μας οδηγεί σε αυτή την κατάληξη. Λέει στο 3. Κάτι πολύ σοβαρό. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας. Εάν κάποιος έχει κοινωνία πνεύματος και είναι παρηγορημένος από τον Χριστό, τότε το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει να κάνει είναι να μπει στο μάτι του άλλου, προξενώντας του πόνο μέσα από τη δική του επιτυχία. Δηλαδή, εγώ αυτού θα του τη σπάσω όταν θα δει ότι μπήκα στην ιατρική. Αχ, ψοφάω για αυτή την ημέρα. Εγώ αυτού θα του μπω στο μάτι όταν θα δει ότι ο Θεός εμένα μου μιλάει ονομαστικά, ενώ εκείνος κάθεται και ακούει το Θεό να μου μιλάει. Ψοφάω. Μ' αρέσει. Θα του μπω στο μάτι του αλλού όταν εμένα μου δώσει ένα χάρισμα και εκείνος κοιτάει και με χαζεύει και θα λέει, πόσο ωραία τα λέει, γιατί εγώ δεν τα λέω έτσι. Μην πράτετε μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας. Εάν πρόκειται να κάνεις κάτι για τον Θεό, να μην το κάνεις για να μπεις στο μάτι κάποιου άλλου και να μην το κάνεις καινοδοξών. Ξέρετε τι σημαίνει καινόδοξος? Σημαίνει μια τρύπα στο νερό. Μια δόξα χωρίς νόημα. Η μοναδική αληθινή δόξα είναι η δόξα του Θεού. Να γεύομαι την παρουσία του στη ζωή μου. Άλλο αυτό. Αλλά αυτό συνήθως γίνεται με έναν τρόπο πολύ πολύ προσωπικό. Μην πράτετε λοιπόν μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας. Ο ουρανός θα παραμένει κλειστός, δεν σας ωφελεί. Για λίγο θα απολαμβάνετε, ας πούμε, την αποδοχή των άλλων. Και λοιπόν ο ουρανός θα είναι κλειστός. Τι να την κάνεις την αποδοχή των άλλων όταν βρίσκεσαι σε ένα φοβερό δίλημα και δεν ξέρεις τι να αποφασίσεις? Όταν σου έρχεται ένα τσουνάμι γεγονότων και δεν μπορείς να αντισταθείς, τι να την κάνεις την αποδοχή των άλλων? Να σου πούνε τι ωραίος κήρυκας που είσαι, υπέροχος, η προφητεία σου, αδερφέ, μοναδική, υπέροχη, εσύ έχεις χάρη από το Θεό. Τι να το κάνεις αυτό? Τι να το κάνεις αυτό? Γι' αυτό λέει, μην πράτετε μηδέν εξ αντιζηλίας και καινοδοξίας. Αλλά ξέρετε πώς να το πράτετε? Αλλά εν ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, να πράτετε. Δεν λέει να μην πράτετε. Αλλά ό,τι πράτετε, να το πράτετε εν ταπεινοφροσύνη. Τι σημαίνει εν ταπεινοφροσύνη? Με ένα τέτοιο τρόπο που να μην σας βάζει στον πειρασμό να φουσκώσετε. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
Κάθε φορά που πρόκειται να κάνεις κάτι για εμένα ή για τη δόξα μου ή κάτι το οποίο μπορεί να είναι προβεβλημένο, να θυμάσαι πριν το κάνεις πώς μίλησες στη γυναίκα σου και στο παιδί σου. Τι σκέφτηκες για τον αδερφό σου. Η ασφάλειά σου όταν πρόκειται να κάνεις κάτι σημαντικό ή κάτι για μένα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, είναι να θυμάσαι πρώτα τα λάθη σου. Πόσους έχεις πονέσει, πόσους έχεις λυπήσει, πόσους έχεις στεναχωρήσει. Αυτό να θυμάσαι. Και όταν το θυμάσαι αυτό, τότε πράττει ό,τι να κάνεις. Θα το πράττεις εν ταπεινοφροσύνη. Ταπεινός δεν είναι ο μίζερος. Ταπεινός είναι αυτός που ξέρει τι πραγματικά του γίνεται. Ταπεινός είναι αυτός που δεν πετάει στα σύννεφα. Ταπεινός είναι εκείνος που ναι μεν το χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά εκείνος ξέρει ότι δεν το αξίζει. Όχι φιλολογικά. Του έρχονται συγκεκριμένα γεγονότα στο νου που τον πείθουν ότι δεν ταξίζει. Το να λέει κάποιος ότι δεν ταξίζει δεν λέει τίποτα. Το να του έρχονται στο μυαλό γεγονότα που να του λένε «Να γιατί δεν το αξίζω», τότε αυτό λέει πολλά. Εδώ είναι η ταπείνωση. Κάπου εκεί φανερώνεται η κυραταπείνωση. Η κυραταπείνωση είναι μεγάλη υπόθεση να φανερώνεται λίγο πριν κάνουμε ή και αφότου κάνουμε το οτιδήποτε. Μετά λέει κάτι άλλο, ακόμη πιο δύσκολο, πιστεύω. «Θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν». Πώς είναι δυνατόν εγώ ο χαρισματικός, ο επιτυχημένος, ο μορφωμένος, ο ευωδούμενος, να θεωρήσω υπερέχοντα κάποιον που δεν έχει την πορεία τη δική μου, ούτε την ευφυΐα μου, ούτε τη χαρισματικότητά μου, ούτε και την εμπειρία μου. Γιατί λέει εδώ, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν. Δεν λέει να θεωρούμε κάποιους υπερέχοντας, αλλήλους, δηλαδή όλους αυτούς που μας περιβάλλουν σαν σώμα Χριστού. Θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας. Πώς γίνεται αυτό? Με το να βρίσκεις, με το να ψάχνεις να βρεις πλεονεκτήματα του χαρακτήρα του άλλου που δεν τα έχεις εσύ. Μόνον έτσι θα μπορέσεις να θεωρήσεις τον άλλον υπερέχοντα. Με το να ψάξεις να βρεις, υπάρχουνε, άμα ψάξεις θα βρεις πλεονεκτήματα του χαρακτήρος του άλλου που δεν είναι χαρισματικός όσο εσύ, ή ευφυής, ή μορφωμένος, ή καλλιεργημένος, που εσύ δεν τα έχεις. Διότι ναι μεν, εγώ είμαι ένας κήρυκας με ευγλωτία. Ναι, αλλά ο άλλος δεν κρατάει κακία σε κανέναν. Εγώ έχω προφητεία. Ναι, αλλά ο άλλος δεν στενοχωριέται και δεν παραπονιέται. Μα αυτός δεν είναι τόσο ευφυής όσο εγώ. Ναι, αλλά έχει υπομονή που δεν έχω εγώ. Έχει συντετριμένη καρδιά, ταπεινό πνεύμα που δεν έχω εγώ. Μα εγώ κάποτε μίλησα και φανερώθηκαν κρύφια καρδίας. Αυτός δεν το έχει αυτό. Ναι, εκείνος έχει κάτι άλλο, το οποίο όμως δεν έχεις εσύ. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για κανέναν. Από το στόμα του βγαίνει μόνον λόγος αγαθός. Ψάξε χαρισματικέ. Ψάξε επιτυχημένε, ευωδούμενε. Ψάξε δίπλα σου, στους αδερφούς σου. Και θα δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά σου που μπορεί να μην είναι χαρισματικοί όσο εσύ, αλλά είναι αγιότεροι και ταπεινότεροι σου. Και πάρε μαθήματα από αυτούς. Αυτό μου λέει σήμερα εμένα ο Κύριος. Δεν ξέρω αν το λέει και σε σένα, αλλά εμένα μου το λέει, το καταλαβαίνω. Μάθε να αντιγράφεις όχι τον τρόπο που άλλος κηρύττει ή προφητεύει. Μάθε να μιμήσαι όχι τον τρόπο που άλλος κηρύττει ή προφητεύει ή μιλάει ή εκφράζεται, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ο άλλος πολιτεύεται. Τον τρόπο με τον οποίο ταπεινώνεται. Τον τρόπο με τον οποίο σιωπά. Γιατί ξέρεις, μπορεί κάποιος να σιωπά και η σιωπή του να είναι τόσο εκοφαντική, καλύτερα να μίλαγε. Πολλές φορές προσπαθούμε να πούμε πράγματα με τη σιωπή μας. Μάθε όταν σιωπάς να σιωπάς πραγματικά. Και όταν μιλάς, να μιλάς όπως μιλάει ο άλλος. Δύο λόγια μεστά,
ταπεινά και καθαρά. Πάρε παράδειγμα από τη σιωπή του άλλου, που είναι μια σιωπή κοινωνική. Πάρε παράδειγμα από το βλέμμα του άλλου, που είναι ένα βλέμμα πάντοτε ευγνώμων, συγκινημένο. Πάρε παράδειγμα από τη γιαγιά την αγράμματη, η οποία δεν έχει το θεολογικό βάθος που έχεις εσύ και τις ύψιστες αποκαλύψεις, αλλά για έναν παράξενο λόγο την βλέπεις ότι δεν λυγίζει και έχει μάθει, δεν λυγίζει στις δύσκολες καταστάσεις και έχει μάθει να ζει με ευχαριστία με την σύνταξη των 250-300 ευρώ. Μάθε, υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που δεν είναι τόσο προβεβλημένοι, δεν κηρύττουν, αλλά για μάθε από εκείνον που πάει κάθε τόσο. Εσύ έχεις διακονία λόγου, η άλλη έχει διακονία σκούπας, έχει διακονία καλλιόπης. Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, πάει και καθαρίζει τις ακαθαρσίες των άλλων. Το κάνεις εσύ αυτό χαρισματικέ. Επιτυχημένε, ευωδούμενε, δάσκαλε των εθνών, το κάνεις. Για δοκίμασε να το κάνεις. Για δοκίμασε να το κάνεις. Μήπως έρθει αυτή η χάρη σαν φρεσκαδούρα και αρχίζει τελικά εκεί πέρα μέσα που μυρίζουν όλα, μην το περιγράψω, να αρχίζουν τελικά όλα να μας χοβολάνε. Τι είναι να μας χοβολάει? Να αλλάζει, να είσαι σε ένα περιβάλλον βρωμερό και να αναπνέεις σαν να είσαι στο πήλιο. Εγώ βέβαια είχα πάει στο πήλιο και αναζητούσα και αναζητούσα το καυσαέριο της Παντησίων, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και τόσο προβεβλημένοι, θα έλεγα ότι είναι και εξουθενημένοι. Τώρα η αδερφούλα αυτή είναι λίγο σπάσιμο νεύρων, ρε παιδί μου, κουραστική. Ναι, αλλά αυτή η κουραστική αδερφούλα που σου σπάει τα νεύρα είναι δίπλα στον πόνο του άλλου και τον ξενυχτάει κάθε τόσο. Δεν ξέρω ποιος είναι φαβορί και ποιος outsider για τον ουρανό. Δεν ξέρω αν θεωρούμε φαβορί για τον ουρανό τους χαρισματικούς και outsider τους παρακατιανούς. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον αυτούς που θεωρούμε παρακατιανούς είναι τα φαβορί και εμείς οι χαρισματικοί παίζετε αν θα μπούμε. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε στο 83ο-84ο λεπτό του μάτς και χάνουμε με 2-0 και έχουμε την ψευδέστηση ότι κερδίζουμε 3-0. Αλλά εκτός και αν μπορούμε να βάλουμε 2-3 γκολ ξαφνικά μέσα στο 5 λεπτό. Αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε 2-3 γκολ εάν θεωρήσουμε αλλήλους υπερέχοντας. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα τώρα. Ποιος δεν έχει χάρισμα μέσα εδώ? Ποιος δεν έχει? Ποιος δεν έχει χαρακτηριστικά τέτοια που να σαγηνεύουν? Ποιος δεν λάμπηκε τόσο πολύ? Τι στο καλό, δεν μπορεί να είναι αυτός εδώ και να είναι έτσι για πλάκα. Κάποιος τον κρατάει, ο Κύριος τον κρατάει. Και για να τον κρατάει σημαίνει ότι κάτι γίνεται μέσα του. Για να πάω να δω λίγο τι γίνεται μέσα του, ρε παιδιά. Για να πάω να δω λίγο τι γίνεται μέσα του. Μπας και εκείνο τελικά που ψάχνω να το βρω δεξιά και αριστερά, το έχει αυτός να το αντιγράψω και να ευλογηθώ. Αλληλούια, αμήν αδέρφια. Θεωρείτε λοιπόν αλλήλους υπερέχοντας. Λέει στο 4. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού. Γιατί? Διότι πολύ απλά έτσι τίποτα δεν αυγατίζει. Μην αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού. Όταν κάποιος νοιάζεται για την πάρτη του, όπως λένε οι άνθρωποι, τίποτα δεν αυγατίζει. Το μόνο που μένει είναι το αγωνιώδες ενδιαφέρον του για την επιτυχία του, ένα άγχος το οποίο τον καταποντίζει, πού? Στην απελπισία. Γιατί το άγχος της επιτυχίας είναι εκείνο που καταποντίζει τον άνθρωπο και τον κάνει να χάνει την παρουσία του Θεού. Μην αποβλέπετε λοιπόν έκαστος τα εαυτού. Θα βουλιάζεις μέσα στο άγχος σου. Μέσα στο άγχος, στην απελπισμένη επιθυμία του άγχους της αναγνώρισης. Θα βουλιάξεις μέσα σε αυτό. Μην αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού. Αλλά έκαστος και τα των άλλων. Εδώ αρχίζουν τα θαύματα.
να αποβλέπει έκαστος τα των άλλων. Εδώ ανοίγει ο ουρανός. Εδώ πλέον το θαύμα αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Εδώ τώρα πλέον βλέπουμε ότι το θαύμα γίνεται μια καθημερινότητα. Γιατί? Γιατί μοιάζουμε για τους άλλους. Μα και ο Χριστός για τους άλλους μοιάζεται. Άρα του μοιάζω. Άρα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λέει στο 5, το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Αυτό το νικηφόρο πρότυπο είναι που έχεις, πρέπει να έχεις πάντοτε στο νου σου. Όλα τα άλλα είναι ματαιότητες. Σε αυτό το πρότυπο ανοίγει ο ουρανός, γιατί σε αυτό το νικηφόρο πρότυπο ανοίγει η καρδιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαπουνόφουσκες. Πρόσεξέ το αυτό, μου λέει Κώστα. Το φρόνημα του Χριστού, δηλαδή ο τρόπος που έζησε, τα χαρίσματα, οι ενέργειες των δυνάμεων και τα θαύματα είναι το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής. Δηλαδή είναι το αποτέλεσμα ενός χαρακτήρα στον οποίο έρχεται ο Θεός και βάζει υπογραφή και λέει ναι, εσύ μπορώ να λειτουργήσω μαζί σου σε άλλο επίπεδο. Έχεις αυτό το φρόνημα. Τι φρόνημα είναι αυτό? Λέει, όσοι σαν μορφή Θεού υπάρχουν, δηλαδή Θεός ον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό. Δηλαδή δεν διεκδίκησε κάποια θεότητα απαιτώντας την σαν να μην την είχε. Την είχε ήδη εκ των προτέρων. Και παρά το γεγονός ότι είναι αναμφισβήτητος Θεός, ο λόγος του Θεού, παρόλα αυτά, ενώ είναι αυτό που είναι, μπαίνει σε μία λογική να κρύψει αυτό που είναι. Και γιατί θέλει να κρύψει αυτό που είναι? Γιατί ξέρει ότι μόνο αν μπει στη διαδικασία να κρύψει αυτό που είναι, αυτό που είναι θα έχει αποτέλεσμα στους άλλους. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα το καταλαβαίνουμε, θα προσπαθήσω να το ξαναπώ. Κρύβει αυτό που είναι. Γιατί ξέρει ότι μόνο εάν το κρύψει, άμα αρχίζει να το επιδεικνύει, κανένα δεν συγκινεί. Δεν θα βρει χάρη από το Θεό και Πατέρα. Κρύβοντας αυτό το οποίο πραγματικά είναι, τότε ασκεί επιρροή σε όλους εκείνους που θέλουν να καταλάβουν και θέλουν να αλλάξουν. Λέει, τι ακριβώς έκανε? Εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Κάνε και εσύ το ίδιο. Πώς εκένωσε τον εαυτόν του λαβών δούλου μορφή? Εκείνος εκενώνει τον εαυτόν του από τι? Από μία δόξα αληθινή την οποία είχε. Εγώ από τι καλούμε να εκενώσω τον εαυτό μου? Από μία δόξα που θα ήθελα να έχω και που επειδή οι άλλοι δεν μου την αναγνωρίζουν, τους κάνω εχθρούς μου. Αυτός όμως εκένωσε τον εαυτόν του. Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Εάν θέλεις να εκενώσεις τον εαυτόν σου από κολλήματα, από αιμονές, από μάταιες επιδιώξεις, από πράγματα ανωφελή, από όλα αυτά που αποτελούν βαρύδια και σε κάνουν να βουλιάζουν, να βουλιάζεις, εκένωσε τον εαυτόν σου με έναν τρόπο. Λάβε δούλου μορφή κι εσύ. Είσαι προφήτης, λάβε δούλου μορφή. Είσαι κηρυκάς, λάβε δούλου μορφή. Βλέπεις εν ύπνια και είναι και από το Θεό, λάβε δούλου μορφή. Έχεις ψαλμωδία εν πνεύματι, λάβε δούλου μορφή. Σου δόθηκε λόγος γνώσεως, λόγος σοφίας, λάβε δούλου μορφή. Δηλαδή, πάρε μια σκούπα στα πιάτα. Κάνε ό,τι είναι χαμηλότερο από αυτό που ορίζει το προφίλ σου. Ασχολήσου με πράγματα που θεωρείς μέσα σου ότι δεν ανταποκρίνονται στο προφίλ σου ή σε αυτό το οποίο θα θέλεις να εκπέμπεις στους άλλους. Λαβών δούλου μορφή εκένωσε τον εαυτόν του. Κάντο κι εσύ. Κάντο κι εσύ. Πώς θα λάβω δούλου μορφή? Λέει, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Δηλαδή ο Χριστός
αν και Θεός, γίνεται άνθρωπος, αλλά δεν απαιτεί να είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, δεν φτάνει που γίνομαι και άνθρωπος. Γίνομαι άνθρωπος, αλλά θα είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Αλλά ο Χριστός επιλέγει να γίνει ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Δηλαδή επιλέγει να εξομοιωθεί με όλους. Δεν επιθυμεί να ξεχωρίζει. Δεν λειτουργεί σαν superstar. Δεν λειτουργεί σαν βεντέτα, σαν ντίβα. Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Είναι χαρισματικός, δεν λειτουργεί με ύφος χαρισματικού. Κάνει θαύματα, δεν λειτουργεί με ύφος θαυματοποιού. Έχει λόγια ζωής αιωνίου. Δεν κυκλοφορεί σαν να είναι αυθεντία, αν και είναι. Χριστέ μου, Χριστέ μου, πόσο μακριά είμαι από αυτά που λέω. Πόσο μακρά να απέχω. Δηλαδή, εκεί έρχεσαι Κύριε και μιλάς, κατεβάζεις το Πνεύμα του Άγιο. Ο Χριστός ανεστήθη εκ των νεκρών γιατί κατέβασε το Πνεύμα ο Πατέρας. Και τον ανέστησε εκ των νεκρών. Γιατί? Γιατί αν και ήταν κάτι το μοναδικό, δεν θέλησε να φαίνεται, ούτε να λειτουργεί, ούτε να κινείται σαν κάτι το ιδιαίτερο. Γι' αυτό η ζωή του Χριστού, αδέρφια, ως φρόνημα, είναι μια ζωή που δεν έχει καμία σχέση με στα ριλίκια. Ούτε με επίδειξη δυνάμεως. Ποτέ δεν είπε, λοιπόν αδερφάκια μου, ακούστε, μαζέψτε σας παρακαλώ, βγείτε με έναν τελάλι Πέτρο δεξιά και αριστερά και πες 8 η ώρα το βράδυ, εδώ θα κάνω ένα θαύμα. Πες του να έρθουν όλοι εδώ να το δούνε. Το έκανε ποτέ αυτό? Ποτέ. Θα συνδεθούμε με Ναϊρόμπι, 9 η ώρα θα γίνει ένα θαύμα κάτω στην Αφρική. Ελάτε όλοι μαζί. Συνδεθείτε με ίντερνετ. Καμία σχέση με το φρόνημα του Χριστού. Ο Χριστός ό,τι έκανε, το έκανε επί τόπου. Και γιατί το έκανε επί τόπου? Για να μην γίνει ιερό σόου. Ο Κύριος δεν έκανε ποτέ του ιερά σόου. Αδέλφια μου, γενικά ο Κύριος δεν ήταν ένα σόουμαν. Ο Κύριος ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Και προσπαθεί μέσα από το παράδειγμά του να πείσει και εμάς να είμαστε έτσι. Κύριε βοήθησέ μας, γιατί δεν μπορώ χωρίς τη δική σου βοήθεια. Να το πούμε αυτό. Κύριε βοήθησέ μας. Βοήθησέ με Κύριε, δεν μπορώ χωρίς τη δική σου βοήθεια. Βοήθησέ με. Όλο στα ίδια και στα ίδια λάθη πέφτω. Εκεί που λέω να αγιαστώ, προσπαθώ να αγιαστώ και μου φεύγει ο αγιασμός. Όσο πιο πολύ τον πλησιάζω, τόσο περισσότερο απομακρύνεται. Ή αν μπω για την ταπείνωση. Εκεί που πάω να σκύψω, ξαφνικά τσουπ, υψώνομαι που λέω: κοίτα να δεις πόσο έσκυψα. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος υπερηφανεύεται όταν ταπεινώνεται. Εμείς αυτό παθαίνουμε. Κύριε, αλλά είναι αγαθός ο Θεός και μας συγχωρεί και μας βοηθάει. Και μας ελέγχει, σου λέει: εντάξει, το παλεύει. Το παλεύει, θα καταλάβει. Θα φάει και κανένα σκαμπύλι από τη ζωή. Όλο και καμιά απόρριψη. Και καμιά αποτυχία. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα το καταλάβει. Θα ζητήσει βοήθεια, θα το τη δώσω και πάει λέγοντας πάμε για τον ουρανό. Αμήν, αλληλούια, δόξα στο Θεό μας. Μετά λέει και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και ενώ τα κάνει όλα αυτά για τους ανθρώπους χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, έρχονται οι άνθρωποι ξαφνικά και αντί να του πούνε ευχαριστώ, πάνε και τον σταυρώνουν. Γιατί? Δεν μας αρέσουν αυτά που λες. Μας την σπάς. Δεν θέλουμε εμείς τέτοια πράγματα. Άκου ταπείνωση. Άκου να είμαι ένα με τους άλλους. Μα εγώ πώς θα μπορώ να νιώθω ότι είμαι κάτι σπουδαίο εάν δεν ξεχωρίζω μεταξύ των άλλων? Εάν ο άλλος μου αμφισβητήσει ότι είμαι κάτι ξεχωριστό, τότε εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Ψάχνω να βρω άλλο ακροατήριο. Ψάχνω να βρω άλλο περιβάλλον. Δεν μας αρέσουν αυτά που λες. Είναι πολύ ενοχλητικά. Συντρίβουν τη βιτρίνα ενός προφίλ που τόσα χρόνια προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε. Και έρχεσαι τώρα εσύ και μας μιλάς για σταυρό. Και έρχεσαι λες και σταυρώνεσαι για μας. Σου ζήτησα εγώ να σταυρωθείς για μένα? Δεν θέλω εγώ να σταυρωθείς για μένα. Γιατί άμα εσύ, αν εγώ αποδεχτώ να σταυρωθείς για μένα, τότε θα πρέπει και εγώ να δέχομαι να με σταυρώνουν οι άλλοι. Πριτς, σου λέει. Να για ποιο λόγο δεν θέλουμε το σταυρό?
Γιατί αν εγώ πραγματικά δεχθώ τον Σταυρό ως τρόπο ζωής, επειδή εκείνος σταυρώθηκε για χάρη μου, τότε και εγώ θα πρέπει να σταυρωθώ για χάρη των άλλων. Αν θέλω να του μοιάζω. Εγώ θέλω θέληση για δύναμη, επίδειξη δυνάμεως. Να λέω λόγο και να γίνεται. Ναι, αλλά αυτός που λέει λόγο και γίνεται, έχει φάει πολύ ξύλο πιο πριν. Έχει περάσει εξουθενήσεις. Ο Παύλος λέγει ο ίδιος, έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και θυψόμεν και γυμνητεύομεν, θέατρο ρεζίλητο σκυλιό γίναμεν. Και επειδή αυτά τα δεχόμεθα εν Χριστώ Ιησού και εκείνος το βλέπει ότι εμείς τα περνάμε αυτά για χάρη του, γι' αυτό το λόγο εμάς μας χρησιμοποιεί για αυτά τα οποία γίνονται. Γιατί έχουμε περάσει τα πάνδυνα για χατήρι του. Και γι' αυτό μας εμπιστεύεται τις επουράνιες δυνάμεις να ενεργούνται δια των χειρών μας ή δια του στόματός μας. Διότι πολύ απλά δεχθήκαμε να πάθουμε. Και όταν ο Ανανίας πήγε στον Παύλο κάποτε, τότε, αν θυμάστε, που ο Παύλος μετεστράφει, ήρθα να σου πω ότι μέλη να πάθεις για το όνομα του Χριστού, του λέει. Και εκείνος το δέχθηκε. Και γι' αυτό είδε τα μεγαλεία του Κυρίου στη ζωή του. Γενόμενος λοιπόν υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τώρα είναι η σειρά σου, Κώστα, μου λέει. Είναι η σειρά σου. Δεν είπες ότι είσαι του Χριστού. Δεν είπες ότι θέλεις να είσαι αυτού. Ωραία. Είναι η σειρά σου να κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για τους άλλους, να προσπαθήσεις και τελικά όχι μόνο να μην σου αναγνωριστεί, όχι μόνο να σου ζητάνε και τα ρέστα, αλλά να σε καρφώνουν κιόλας. Με λόγια, με συμπεριφορές. Είναι η σειρά σου, Κώστα, Ιέ μου, θυγατέρα μου. Ήρθε η ώρα σου. Τώρα ήρθε και η δικιά σου η σειρά. Γιατί αν θέλεις να γίνεις κοινωνός της Αναστάσεως του Χριστού, θα πρέπει προηγουμένως να γίνεις και κοινωνός των παθημάτων του. Έτσι δεν είναι? Γιατί η δύναμη της Αναστάσεως είναι πολύ μεγάλη. Σε ποιους? Σε εκείνους που προηγουμένως γίνονται κοινωνία των παθημάτων του. Ό,τι περνάς τώρα, ό,τι πάθημα περνάς τώρα, δεν είναι γιατί ο Θεός σε τιμωρεί, επειδή έκανες λάθη. Έκανες λάθη, αλλά δεν σε τιμωρεί ο Θεός. Όχι, όχι, δεν είναι τιμωρία. Είναι το πάθημα που περνάς για να γίνεις κοινωνός της Αναστάσεως εκείνου που ζει για σένα τώρα. Για σένα ζει ο Χριστός. Μεσητεύει για σένα. Το πιστεύεις αυτό? Αυτό που περνάς είναι για να γίνεις κοινωνός της δόξας και των θαυμάτων του και των ενεργειών του. Και τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Δεν σε τιμωρεί ο Θεός. Έκανες λάθη, ναι. Και εσύ και εγώ. Δεν σε τιμωρεί ο Θεός. Τα παθήματα που περνάς είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να γίνεις κοινωνός της Αναστάσεως αυτού. Και για να κλείνει εις το όνομα του Ιησού Χριστού παν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησού Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Το μήνυμα εδώ ποιο είναι? Όσο πιο ψηλά στην παρουσία και στη χάρη του Θεού θέλεις να ανέβεις, εξαρτάται από το πόσο πρόθυμος είσαι χαμηλά, πολύ χαμηλά να κατέβεις. Πόσο πρόθυμη είσαι να κατέβεις χαμηλά? Όσο πιο πρόθυμη είσαι και πρόθυμος να κατέβεις, να αποδεχθείς δηλαδή στάσεις και συμπεριφορές επώδυνες και λυπηρές, τόσο πιο πολύ θα σε ανεβάσει ο Θεός. Γιατί έτσι έκανε τον Υιόν του. Από εκεί και πέρα μας λέει, καθώς λέει πάντοτε υπηκούσατε όχι μόνο στην παρουσία μου αλλά και περισσότερο στην απουσία μου, μεταφόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία. Το μεταφόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία. Πού πηγαίνει? Στα προηγούμενα. Ποιος εργάζεται μεταφόβου και τρόμου τη σωτηρία? Αυτός που μιμείται έναν Θεό που έγινε άνθρωπος για να του δείξει τρόπο ζωής. Μεταφόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτόν σωτηρία όταν εκενώνει σε αυτόν πώς? Γινόμενος δούλος. Υπηρετώντας την Εκκλησία και δεχόμενος άδικη κριτική ή και δίκαιη και κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για τον άλλον και να μην στο αναγνωρίζει. Με αυτόν τον τρόπο θα εργάσαι με φόβο και τρόμο τη σωτηρία. Θα εργάσαι με φόβο και τρόμο τη σωτηρία όταν ψάχνεις να βρεις υπεροχή στον αδελφό σου που δεν είναι τόσο χαρισματικός όσο εσύ. Όταν κάνεις ό,τι είναι να κάνεις όχι για να μπει στο μάτι του αλουνού και να δόξος και να του προξενήσεις πόνο δια της επιτυχίας σου. Έτσι να εργάζεσαι με φόβο και τρόμο
τη σωτηρία σου. Γιατί έχεις τη δυνατότητα ο Θεός να είναι μέσα σου ενεργών, το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκία αυτού. Ο Θεός για να τα πετύχεις όλα αυτά, για να τα ζήσεις, σου δίνει μια αναπάντεχη δυνατότητα, εάν το θέλεις. Να ενεργεί αυτός μέσα σου το θέλειν και το ενεργήν. Να έρχεται δηλαδή μέσα σου ο Θεός, αν πραγματικά εσύ αγαπάς και ζηλεύεις με ζήλο καλό αυτό το φρόνημα, και να σε έρθει ο Θεός και να σε κάνει να θες να κατεβαίνεις χαμηλά, ώστε εκείνος να σε ανεβάζει ψηλά. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Αδέρφια, ο Θεός είναι αγάπη. Και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όσο πιο πολύ σε χτυπάνε, τόσο πιο πολύ θα σε ευνοεί ο Θεός. Γι' αυτό σε χτυπάνε. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να σε χτυπάνε. Για να σε ευνοεί ο Θεός. Αμήν. Ας γονατίσουμε στο Χριστό μας και Κύριό μας.